Ήταν μια σημαντική εκδήλωση το Άλλη Ακρόπολης που έγινε στην περιοχή του Λουτρακίου και της Κορίνθου και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές, την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, όπως και τον κύριο Θανασούλα από το Λουτράκι, που με τη συνεργασία του Υπουργείου και του κυρίου Δήμα και άλλων παραγόντων της περιοχής οργάνωσαν αυτή την εκδήλωση και έφερε αρκετό κόσμο στην πόλη της Κορίνθου. Ήμουν παρόν στην έναρξη στον Ισθμό και είδα πόσο το χάρηκαν οι λάτρεις του αθλητικού αυτού σπορ και επίσης πόσο αρκετοί ήταν όλοι όσοι το παρακολούθησαν σε άλλες τις διαδρομές. Έπρεπε νομίζω να γίνει μια καλύτερη διαφήμιση για να μπορέσουν να παραμείνουν περισσότερο διάστημα οι επισκέπτες στην Κόρινθο και να απολαύσουν και τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα που μπορεί να τους προσφέρει η πόλη της Κορίνθου. Εντάξει, υπάρχει ένα ελαφρυντικό, δεν ξέραμε μέχρι πριν από λίγες μέρες για το αν θα γίνει, δεν θα γίνει και πού θα γίνει. Κοιτάξτε, υπάρχει μια σημαντική οικονομική διάσταση. Υπάρχουν αρκετά οικονομικά προβλήματα στη συγκεκριμένη διοργάνωση και δεν ξέρουμε αν τα επόμενα χρόνια θα συνεχιστεί αυτή η διοργάνωση. Θεωρώ ότι πρέπει να λυθούν αυτά τα οικονομικά προβλήματα που εκκρεμούν από πέρυσι και να ενισχυθεί η παρουσία στην Κορινθία του Ράλι Ακρόπολης που μόνο ωφέλη μπορεί να φέρει όχι μόνο στους Κορίνθιους αλλά και στους κατοίκους των περιοχών όπου γίνονται οι διαδρομές. Εδώ η τοπική αυτοδιοίκηση τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό? Να συνεργαστεί πολύ καλύτερα με το Υπουργείο και με τους διοργανωτές για να μπορέσουν να έχουν μια αναβαθμισμένη ποιοτικά διοργάνωση στην περιοχή της Κορινθίας.